Καλησπέρα! Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020 και έχουμε μία επιστολή από μία νεαρή κοπέλα η οποία έχει τίτλο που έχει βάλει η ίδια «Διαφορετική κόσμη». Καλησπέρα κυρία Θέκλα. Θα ήθελα να μοιραστώ την ιστορία μου μαζί σας γιατί βρίσκομαι σε ένα διέξοδο και πιστεύω πως οι συμβουλές σας θα με κάνουν να σκεφτώ καλύτερα. Είμαι 22 χρόνων, αγάπη μου, είσαι στην ηλικία του γιού μου. Και φέτος το καλοκαίρι επισκέφτηκα ένα νησί, το οποίο είναι αρκετά μακριά από εκεί που μεγάλωσα και ζω μόνιμα. Εκεί γνώρισα έναν άνδρα, ο οποίος δείχνει απίστευτο ενδιαφέρον. Και μπορώ να πω πως και μένα με ενδιαφέρει. Αρκετά όμως αυτά που μας χωρίζουν είναι τεράστια. Α, και μπορώ να πω πως και μένα με ενδιαφέρει αρκετά, Αυτά όμως που μας χωρίζουν είναι τεράστια. Πρώτον, η απόσταση. Εγώ σπουδάζω στην πόλη που μεγάλωσα και έκανα μεγάλους σκόπους για να καταφέρω να σπουδάσω και να είμαι καλή σε αυτό που σπουδάζω. Εκείνος από την άλλη ζει και δουλεύει στο νησί και λέει πως χωρίς τη θάλασσα δεν μπορεί να ζήσει. Το δεύτερο κομμάτι που με προβληματίζει πολύ είναι η ηλικία. Εγώ είμαι στα 22 και εκείνος στα 35. Για μερικές γυναίκες ίσως να μην ήταν προβλήμα αυτό. Όμως εγώ έχω μια πολύ νεανική ζωή και εκείνο ακριβώς το αντίθετο. Έχει ζήσει τη ζωή του και αυτό φαίνεται. Έχει χιλιάδες ιστορίες και συνέχεια λέει ότι τον κούρασαν αυτά. Εγώ όμως δεν έχω ζήσει ακόμη τίποτα. Επίσης είναι χωρισμένος και έχει ένα παιδάκι. Για κάποια άλλη αυτό επίσης μπορεί να μην αποτελούσε πρόβλημα. Για εμένα όμως φαίνεται πάρα πολύ μακρινό όλο αυτό. Και είναι. Και είναι. Είσαι μωρό. Σε μωρό με την έννοια ότι ακόμη βρίσκεσαι στην εφηβεία. Κάποτε θα το κορόιδευα όλο αυτό, αν μου το έλεγε μια φίλη μου. Η αλήθεια είναι πως συναναστρέφομαι με διάφορα παιδιά της ηλικία μου όλα αυτά τα χρόνια που σπουδάζω Κανένας όμως δεν ήταν τόσο γλυκός και τόσο ειλικρινής άνθρωπος. Την έχω πατήσει άσχημα στα ερωτικά μου και πρώτη φορά κάποιος κάνει πράγματα για να με διεκδικήσει και μου δείχνει πως εγώ σε θέλω στο τέρμα. Όμως δεν ξέρω αν φτάνει αυτό για να ξεπεράσω τα δικά μου κολλήματα. Ποτέ δεν φαντάστηκα τη ζωή μου κάπως έτσι. Θα ήθελα πολύ να πω τέρμα ιστορία μας στο καλοκαιρινό ανέμελο φλερτ, όμως κάτι με κάνει να θέλω να ζήσω κι άλλα πράγματα μαζί του. Ο τρόπος ζωής μου όμως είναι σίγουρα απαγορευτικός για να ζήσω κάτι παραπάνω μαζί του. Επίσης, κάτι που με τρομάζει ακόμα παραπάνω είναι ότι τρέχει με χίλια και διαρκώς μου λέει ότι δεν θέλει παιχνίδια, αλλά μόνο κάτι σοβαρό. Το καταλαβαίνω γιατί είναι διαφορετικά τα θέλω μας λόγω της ηλικία. Και να πω την αλήθεια, πρώτη φορά κάτι με τρομάζει τόσο, αλλά το θέλω τόσο πολύ. Έχει καιρό που έχω φύγει από το νησί. Φαντάζομαι έχει πάει για διακοπέ στο νησί. Και η σκέψη μου είναι κολλημένη εκεί. Δεν μπορώ να προσαρμοστώ στην καθημερινότητα μου εδώ. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Έχει κολλήσει. Έχει ερωτευτεί. Ανυπομονώ να ακούσω τι συμβουλέ σα γιατί είμαι ειλικρινά πολύ μπερδεμένη. Δεν ξέρω εάν αυτό είναι ένα απλό ενθουσιασμό ή μια διέξοδο για να απαλλαγώ από τη ζωή που κάνω και ίσω δεν με κάνει ευτυχισμένη, γιατί όντω κάθε φορά που μιλάω με αυτόν τον άνθρωπο και μου μιλάει για τον τρόπο ζωή του εκεί, νιώθω μια γαλήνη. Φιλενάδα, φιλενάδα, φιλενάδα. Είσαι φοιτήτρια. Είσαι φοιτήτρια και γράφει και μόνη σου ότι έκανε πολλού σκόπου για να είσαι εκεί στη σχολή που είσαι και για να επιτύχει αυτό που επιτυχάνει. Είσαι μια νεότατη κοπέλα. Μην κάνεις τα λάθη που κάναμε κάποιες παλαιότερες. Γιατί τώρα που καθώ σου λέω ότι είσαι μια νεότατη κοπέλα, σκέφτομαι πω εγώ στην ηλικία σου γέννησα το γιο μου. Κάτι το οποίο το έχω μετανιώσει που έκανα παιδί το νωρί. Όχι που έκανα το γιο μου, για το γιο μου δεν μετανιώνω με τίποτα. Αλλά η συνθήκη του να μπει πολύ νωρί στη ζωή των ενηλίκων, προτού ακόμη χαρί τη ξεγνιασιά τη εφηβική και τη πρώτη νεανική ηλικία, και προτού ακόμη ολοκληρώσεις τα θέλω σου, δεν είναι καλή ιδέα. Αντιλαμβάνομαι ότι έχεις φάει τα μούτρα σου στις ερωτικές σου σχέσεις μέχρι τώρα. Αντιλαμβάνομαι πως μπορεί να έχεις γνωρίσει παιδιά της ηλικίας σου ή κάποιο παιδί της ηλικίας σου το οποίο να σου έκανε γκόστινγκ ή να μην ήθελε κάτι σοβαρό από σένα, να σε στενοχώρησε, να σε απογοήτευσε, να σε πλήγωσε, να σε πρόδωσε. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και σίγουρα το να έρθει ένα άνδρα που φαίνεται κατασταλαγμένος, που φαίνεται ότι ξέρει τι θέλει και να σου υπόσχεται συναισθηματική ασφάλεια, είναι δελεαστικό. Επίση μπορεί να είναι δελεαστική και η εμφάνιση του. Θυμάμαι, όταν ήμουν στην ηλικία σου, έλεγα στον τότε σύζυγο μου, τον πατέρα των παιδιών, πότε θα γίνει επιτέλου 40 χρονών, να σπρίσουν τα μαλλιά σου να γίνει γοητευτικό. Αυτό του έλεγα. Στην ουσία όμω συνειδητοποιώ εκ των υστέρων ότι αυτό που ήθελα ήταν να οριμάσει ο τότε σύντροφό μου και όχι να γίνει μεγαλύτερο. Χωρί να σημαίνει ότι οι άνδρε που είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία δεν είναι ωραίοι άνδρε και δεν είναι εγωιτευτικοί σε καμιά περίπτωση. Απλώ εγώ με τη γνώμη ότι δεν είναι καλή ιδέα μια κοπέλα που βρίσκεται στην εφηβεία ακόμη, είπαμε ότι από την εφηβεία βγαίνουμε γύρω στα 24 χρόνια, να δημιουργήσει σχέση με έναν άνδρα ο οποίος σαφώς βρίσκεται σε μια πολύ μεγαλύτερη ηλικιακή φάση από την ίδια. Δηλαδή τα 13 χρόνια διαφορά όταν είσαι 22 και αυτός 35, είναι πολύ διαφορετικά από το να ίσουν εσύ 30 και αυτός 42, ή να ίσουν εσύ 35 και αυτό. Ναι, εσουνε, μάλλον εσύ 30 και αυτό 43, 13 χρόνια. Ή να 35 και αυτό 48 είναι μεγάλη διαφορά. Είσαστε σε εντελώ άλλε φάσει ζωή. Και το γεγονό ότι αυτό έχει παιδί και δεν θέλει με τίποτα να φύγει από το νησί, σε περιορίζει ότι αν θα είσαι μαζί του, αφόσον θέλει και σοβαρά πράγματα, θα πρέπει να αφήσει τι σπουδέ σου και να μετακομίσει στο νησί, να πιάσει δουλειά σαν σερβιτόρα, αν, αν δεν ξέρω δουλειά μπορεί να βρει εκεί, σαν καθαρίστρια σε δωμάτια, δεν σε υποτιμώ, απλώ τι δουλειέ μπορεί να βρει μια κοπέλα η οποία δεν έχει ολοκληρώσει τι σπουδέ τη σε ένα νησί. Η γνώμη μου είναι, και στο λέω αυτό περισσότερο σαν μαμά, σαν να ήμουν η μαμά σου, η γνώμη μου είναι να το δεις το θέμα πολύ σοβαρά, να σκεφτείς τις συνέπειες που έχει η απόφαση να μπει σε μια ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο που ξεκάθαρα σε θέλει να πάει στο νησί, ...και αυτό ότι κάθε φορά που σε παίρνει τηλέφωνο... ...σου μιλάει για το χώρο που ζει στο νησί... ...και σου λέει τι ωραία που είναι εδώ στο νησί... ...και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά... ...όλο αυτό σε δελεάζει. Και να σκεφτείς ότι στην πραγματικότητα... ...εάν δημιουργήσεις σχέση μαζί του... ...προδίδεις τον εαυτό σου και τα όνειρά σου. Εδώ θα σου πω κάτι δικό μου. Όταν ήμουνα στην ηλικία σου... Ε, ...είχα ζητήσει, γιατί τότε... Ε, Εκείνε τις εποχές υπήρχαν και τα χρήματα και η οικονομική άνεση και οι γονείς στην Κύπρο έχτιζαν σπίτια στις κόρες και ήμουν κόρη και μου χτίσα σπίτι και τους είπα να μου χτίσετε ένα σπίτι σε χωριό. Και μου έχτισαν οι γονεί μου ένα σπίτι σε ένα χωριό στην επαρχία της Πάφου στην Κύλη, το οποίο είναι περίπου 20 λεπτά από την πόλη της Πάφου. Ένα σπίτι το οποίο ήταν απομενωμένο έξω από το χωριό. Ένα σπίτι ε, σε παρόμοια τοποθεσία όπως είναι το σπίτι που μένω τώρα. Ε, ένιωθα μέσα μου ότι είχα την επιθυμία να ζήσω στο χωριό, να ζήσω μακριά από την πόλη, από την κούραση της πόλης κτλ, κτλ, κτλ. Πάμε να ζήσουμε σε εκείνο το σπίτι με το ένα το μωρό και στην πορεία έρθε και το δεύτερο το μωρό και ήταν ασφιχτικά. Ήταν μακριά από την πόλη, ήταν μακριά από το σούπερ μάρκετ, ήταν μακριά από τις δουλειέ μας, έπρεπε να κάνουμε ολόκληρο ταξίδι για να πάμε από το χωριό στην πόλη να δουλέψουμε για να κουβαλάμε μαζί μας και τα μοράκι, ξέρω εγώ, ξέρω εγώ. Και στο τέλο τη μέρα φύγαμε από εκείνο το σπίτι, πρωτού χωρίσουμε τον προϊόντα μου, ένα χρόνο ολόκληρο πρωτού χωρίσουμε, και νοικιάσαμε ένα σπίτι παλιό μέσα στο κέντρο τη πόλη, γιατί συνειδητοποιήσαμε ότι δεν έκανε για νέου ανθρώπου αυτή η απομόνωση. Η κοινωνική απομόνωση και η χωρική απομόνωση. Τώρα στα 45, με το δεύτερο μου το σύζυγο, το απολαμβάνουμε να είμαστε στο χωριό, αλλά τώρα στα 25 με τίποτα δεν μπορούσα να μείνω στο χωριό. Το νησί είναι ωραίο να πα το καλοκαίρι, που το καλοκαίρι είχε και τα μπαράκια του και τα κλαμπάκια του και το ένα και το άλλο, το νησί. Είναι πάρα πολύ ωραίο να πα να μείνει μια γυναίκα στη δική μου ηλικία, που θέλει ησυχία. Που θέλει. ή μια γυναίκα 50 ετών, μια γυναίκα 60 ετών. Που θέλει. ή μια γυναίκα 35 ετών, η οποία έχει μικρό παιδί και θέλει να μεγαλώσει το παιδί τη σε ένα ασφαλέ περιβάλλον. Τώρα να πα εσύ στο νησί, σαν. Τι, τι να το πω, σαν. Αυτοκτονία των ονείρων σου μου ακούγεται αυτό το πράγμα. Κάτσε, σκέψου, ποια είσαι. Πώς, τι ονειρεύεσαι για τον εαυτό σου συνήθως, πρωτού γνωρίζεις αυτόν τον τύπο. Ποια είναι τα όνειρά σου, ποια είναι τα οράματα σου, πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου στο μέλλον ως επαγγελματία γυναίκα. Τι καριέρα θες να έχεις, τι, τι δρόμο ζωής θες να έχεις. Ποτέ 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 μην μπαίνετε σε έρωτες οι οποίοι απαιτούν ολική αλλαγή της ζωής σας που εσείς δεν την είχατε προγραμματίσει από προηγουμένως. Είναι παγίδα. Είναι παγίδα να αλλάζει τη ρότα της ζωής σου για έναν έρωτα, ο οποίος μπορεί, είναι πάρα πολύ πιθανόν, να μην κρατήσει. Αλλά η εκτροπή που θα κάνει στην πορεία της ζωής σου μπορεί να είναι κρίσιμη. Μπορεί να μην μπορεί εύκολα να επανορθωθεί μετά. Πρόσεξε κόρη μου τον εαυτό σου. Πρόσεξε κόρη μου το μέλλον σου. Δεν σου λέω γενικώ μην κάνει σχέση με κάποιον μεγαλύτερο. Μην ερωτευτεί, μην νιώσει όμορφα, μην πειραματιστεί ερωτικά. Αλλά αυτή η συνθήκη έτσι όπω την περιγράφει και έτσι όπω περιγράφει ότι λειτουργεί αυτό ο άνθρωπο, ο οποίο σου λέει ότι σε βλέπει πολύ σοβαρά, ότι σκέφτεται πολύ σοβαρά ότι επίσης λες ότι τον βλέπεις να τρέχει με χίλια. Πρόσεξε γιατί την έχουν πάθει πολλές κορούδες. Πολλές κοπέλες την έχουν πάθει να αφήσουν τα όνειρά τους για έναν έρωτα. Ο έρωτας μετά να ξεφτίσει όπως πολύ συχνά συμβαίνει να ξεφτίζει ο έρωτας και ειδικά ο έρωτας που επιλέγουμε σε μια ηλικία. Προτού ακόμα να καλύψουμε τον εαυτό μας και τα αγόρια και τα κορίτσια γύρω στα 30, 26, 28, 30, εκεί ανακαλύπτουν τον εαυτό τους, εκεί ολοκληρώνονται τις προσωπικότητες. Υπάρχει μεγάλο κίνδυνο αν κάνει τώρα μια πρόορη επιλογή συντρόφου να τραβάς τα μαλλιά σου μετά και δεν το θέλουμε αυτό για σένα. Με όλη μου την αγάπη στα λέω. Δεν θέλω να σου στερήσω τον έρωτα, δεν θέλω να σου στερήσω την περιπέτεια, δεν θέλω να σου στερήσω τη χαρά, αλλά αυτό το πράγμα, αν και ακούγεται δεν είναι Αυτό το πράγμα είναι να, μια πρόκληση, πρόσκληση, να αφήσει την πορεία της ζωής σου έτσι όπως την έχεις προγραμματίσει και να πας να συμβαδίσεις με την πορεία ζωής κάποιου άλλου ανθρώπου που έχει ζήσει τη ζωή του. Αυτό έζησε τη ζωή του, γι' αυτό τώρα μπορεί να πει δεν με νοιάζουν αυτά που με νοιάζαν παλαιότερα. Εσύ δεν την έχει ζήσει τη ζωή σου. Ζήσε τη ζωή σου κορίτσι μου, την αγάπη μου. Καλό βράδυ.